Πνευματικές νουθεσίες του Γέροντα Νικοδήμου για τους πειρασμούς. Οι πειρασμοί που έρχονται στον άνθρωπο είναι ανάλογοι με τις δυνάμεις του και ο Θεός δεν επιτρέπει στον άνθρωπο πειρασμούς που να υπερβαίνουν τις ψυχικές και σωματικές του δυνάμεις. Και παρόλο αυτό που είναι γνωστό και μάλιστα καταχωρημένο από την Αγία Γραφή, εν τούτης ο άνθρωπος κάθε φορά που του έρχεται και ένας πειρασμός, λησμονεί αυτό και αρχίζει να χάνει τον έλεγχο των κινήσεών του, ανυπομονώντας και κατηγορώντας τους άλλους που τον πειράζουν και πολλές φορές γογγίζει απέναντι του Θεού, γιατί επιτρέπει αυτούς τους πειρασμούς σαν να μην γνωρίζει ο Θεός τι κάνει. Το αποτέλεσμα είναι να αμαρτάνει, να χάνει την ειρήνη και τη χαρά, οπότε πάλι και από την αρχή και άλλοι πάλι πειρασμοί, ίσως τώρα πιο μεγάλοι, ώστε να μάθει να υπομένει και να ελπίζει ότι ο Θεός θα τον απαλλάξει από το βάρος των πειρασμών. Και όταν τον πειρασμό τον περάσει όπως θέλει ο Θεός και όχι όπως αυτός επιθυμεί, τότε πραγματικά αισθάνεται τη χάρη του Θεού, γίνεται πιο ισχυρός, πιο άνδριος και πιο θαραλέος και αποκτάει την πείρα και για να αντιμετωπίσει και τους άλλους πειρασμούς που θα επιτρέψει ο Θεός προς όφελός του. Τέλος, όταν τους πειρασμούς που επιτρέπει ο Θεός ο άνθρωπος τους δέχεται χωρίς γογγισμό, στεναχώρια και αγανάκτηση και τους αντιμετωπίζει σύμφωνα με το Άγιο του θέλημα, τότε η χάρη του Θεού επαυξάνει σε αυτόν τις Άγιες δωρεές και τις πολλαπλασιάζει. Με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος γίνεται ευάρεστος στο Θεό και το σπουδαιότερο είναι έτοιμος για την αιώνια ζωή για την οποία έχει δημιουργηθεί και την οποία καλείται να μεταβεί σε αυτήν, αφού όμως περάσει από αυτήν την πρόσχερη ζωή που δόθηκε στον άνθρωπο σαν προστάδιο και προετοιμασία της αιωνίου ζωής, για την επαγρύπνηση και τον πνευματικό αγώνα. Ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει ότι συνεχώς καλείται σε επαγρύπνηση για να αντιμετωπίσει τις παγίδες του διαβόλου. Ακόμη θα πρέπει να μην του διαφεύγει ότι αν δεν προσπαθήσει να γνωρίσει τον εαυτό του και τις αδυναμίες του και αν δεν επιδιώξει με τη χάρη του Θεού να διορθωθεί, τότε να μην παραπονιέται για τη συμπεριφορά των άλλων απέναντί του και να μην κατηγορεί τους άλλους γιατί συμπεριφέρεται με τον Α ή τον Β τρόπο. Γιατί τους συμπεριφέρονται έτσι, με τον Α ή τον Β τρόπο. Για τη δοξολογία και ευχαριστία στον Θεό. Η καλύτερη και πιο ευάρεστη δοξολογία και ευχαριστία στον Θεό είναι να είναι ο χριστιανός σε όλη του τη ζωή συνεπής ως χριστιανός και να μην επιτρέψει στον εαυτό του την παράβαση των Αγίων εντολών. Το κακό πνεύμα που πολεμεί τον άνθρωπο είναι μισάνθρωπο και μισόκαλο, μισή τον άνθρωπο και το καλό, επειδή εκείνο εξέπεσε από τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό προσπαθεί να πάρει τον άνθρωπο με το μέρος του, να τον κάνει όμοιο με αυτόν, οπότε έτσι τον κάνει και σύντροφό του. Είναι γνωστό όμως ότι ο άνθρωπος είναι παιδί του Θεού και όταν ακόμη αμαρτάνει αρκεί μόνο να συνέρχεται από την αμαρτία και να ζητά το έλεος του Θεού, όπως συμβουλεύει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αυτός ο μεγάλος κήρυκας της μετανοίας, λέγοντας επιγραμματικά «Ο Σάκης πίπτης ανάστα και βόησον, ελέησον με ο Θεός, ελέησον με». Όταν λοιπόν ο άνθρωπος κάνει όπως τον συμβουλεύει ο Άγιος, τότε ειρηνεύει και έχει και χαρά, διότι ο Θεός του έδωσε περιθώριο μετανοίας. Προσέχει το υπόλοιπο της ζωής του να μην ξαναπέσει πάλι στις παγίδες του διαβόλου. Αλλά και αν πάλι επιτρέψει ο Θεός να αμαρτήσει, πάλι πρέπει να κάνει το ίδιο, δηλαδή να μετανοήσει, εφόσον βέβαια βρίσκεται ακόμη στη ζωή. Και πάλι η ειρήνη και η χαρά με τη μετάνοιά του επιστρέφει σε αυτόν. Πάλι συμφιλιώνεται με τον Χριστό, πάλι ο Χριστός δίνει τη χάρη του και πάλι ο άνθρωπος λούζεται στο φως του το ηλαρό και αληθινό. Για την ελεημοσύνη, όταν δίνεις στο φτωχό το χέρι σου, να το κινεί η καρδιά και όχι το μυαλό. Όταν ελέησεις τους συνανθρώπους σου και έχεις ανάγκη από το έλεος του Θεού, σε κάποια δύσκολη στιγμή σου μπορεί να σταθείς μπροστά στο Θεό και να του πεις «Ελέησέ με Κύριε, διότι στο Ευαγγέλιο ομολογεί «Μακάρι ελεήμονος, διότι αυτοί ελεηθήσονται». Ελεημοσύνη δεν είναι να δίνεις μόνο χρήματα ή τρόφιμα ή ρούχα.
ένα χαμόγελο σε ένα πονεμένο, ένα χάδι, μια γλυκιά κουβέντα παρηγοριάς, μια προσευχή με δάκρυ είναι ελεημοσύνη. Για την κατάκριση. Μην κρίνεις τα κρίματα των αδελφών σου, ακόμα κι αν είσαι καθαρός και θα έχεις καθαρό το ταμείο σου στον ουρανό. Αν γίνεις κριτής των άλλων, δεν θα μπορείς να κρίνεις τον εαυτό σου, διότι πάντα θα βλέπεις τον άλλον τα κρίματα σαν μεγαλύτερο από τα δικά σου και θα ζημιώνεις την ψυχή σου. Κάποτε που εξομολογούμουν στο γέροντα τον Νικόδημο και μου είχε δώσει ευλογία να κοινωνώ κάθε 15 ημέρες, έπεσα σε κατάκριση και πήρα και το εξομολογήθηκα και μου έφερε ένα παράδειγμα ο ίδιος ο γέροντας. «Παιδί μου», μου λέει, «πρόσεχε την κατάκριση». «Ναι, γέροντα Νικόδημα», του λέω. Ερχόταν κάποιος εδώ, μου λέει, και όταν κοινωνούσε αισθανόταν ότι έμπαινε ένα φως στην ψυχή του. Όταν κατέκρινε, αυτό το φως της Θείας Χάριτος του Χριστού έφευγε, το έδιωχνε με την κατάκριση. Ο γέροντας ήταν και άνθρωπος όχι μόνο θεωρητικός και πρακτικός, μας έδιδε παραδείγματα με πρακτικά, με συγκεκριμένα γεγονότα, τα οποία έμπαιναν μέσα στην ψυχή σου και αν ήθελε στη μετάνοια καλλιεργούσαν τις αρετές. Για τους ρασοφόρους, παιδάκι μου, μας φοβάται ο Χριστός πιο πολύ από εσάς τους κοσμικούς, διότι αν ένας κοσμικός κάνει ένα σκάνδαλο είναι η μικρή η φωτιά του, αν όμως κάνει ένα σκάνδαλο ένας ρασοφόρος, τότε η πυρκαγιά θα κάψει πολλές τριχές. Πρέπει να είμαστε οι μοναχοί λίκνοι φωτεινοί, να φωτίζουμε τα σκοτάδια μας και να οδηγούμε τις ψυχές των ανθρώπων στο πραγματικό φως, τον Χριστό. Για τα παιδιά, τα μωρά έχουν καθαρή καρδιά και άδολη. Έτσι να γίνουμε μωρά στην ψυχή και στην καρδιά και τότε θα έρθει η σοφία του Θεού μέσα μας. Να μην μαλώνετε τα παιδιά ακόμη και αν είναι όπως λένε σκληρά. Δώστε αγάπη πολύ και γίνεται παράδειγμα αρετής για αυτά. Αυτά το καταλαβαίνουν και θα μαλακώσουν με τον καιρό. Βάλτε όλοι στην προσευχή τα παιδιά σας και ο Θεός μεριμνά περισσώς για αυτά. Για τα πλούτη, είναι ευλογημένα όταν είναι αποτέλεσμα τίμιας εργασίας και πνευματικών ταλάντων. Από αυτό το πλούτο περιμένει ο φτωχός και ο πονεμένος. Διότι ο πλούσιος που εργάστηκε σκληρά να αποκτήσει αγαθά γνωρίζει και καταλαβαίνει τον πόνο και την ανάγκη του αδελφού του. Αχ, να ήξεραν οι πλούσιοι ότι ο παράδεισος τους περιμένει αν ξεφύγουν την κόλαση της φιλαργυρίας τους. Για την μετάνοια, στην κρίση ο Χριστός μας, την ένδοξη και δεύτερη παρουσία του, δεν θα σε κρίνει γιατί αμάρτησες, αλλά γιατί δεν μετανόησες. Η μετάνοια θεραπεύει τον εγωισμό. Χωρίς μετάνοια ο άνθρωπος έχασε τον παράδεισο. Με τη μετάνοια θα τον κερδίσει. Για την εξομολόγηση. Όπως αδειάζεις ένα κουτί με πράγματα για να το καθαρίσεις, έτσι πρέπει να καθαρίσεις και την ψυχή σου στην εξομολόγηση. Μην εξομολόγησε γιατί πρέπει, αλλά γιατί θέλεις. Στο πρέπει υπάρχει ο τύπος, στο θέλω η ουσία. Για το έλεος του Θεού. Δεν υπάρχει παιδάκι μου αμαρτία τόσο μεγάλη που να εξαντλήσει το έλεος του Θεού. Η βροχή μπορεί να σταματήσει, οι θάλασσες να στερεύουν, το νερό να χαθεί. Το έλεος και η αγάπη του Χριστού θα στερεύουν. Είναι ατελείωτα. Λόγια του γέροντα για την Κωνσταντινούπολη. Παιδί μου, στη λύθια λειτουργία που θα γίνει στην Αγία Σοφία θα πάω, μου είπε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, αλλά δεν μου είπε το πώς θα πάω. Για την Ορθοδοξία και την Ελλάδα. Να μην ξεχάσετε ποτέ, η Ορθοδοξία θα λάμψει ξανά και η Ελλάδα μας θα πάρει τη θέση που της αξίζει στην ανθρωπότητα. Για τους συζύγους, τα ζευγάρια, παιδί μου, σήμερα χωρίζουν από τον εγωισμό τους, δεν σηκώνει κουβέντα ούτε ο άντρας ούτε η γυναίκα. Αν λίγο ταπεινωθούν έρχεται η χάρη του Θεού και καταλαβαίνουν τα λάθη τους, ζητούν συγγνώμη και αγκαλιά, προχωράνε στο δρόμο της ζωής τους. Για τους αμήμπορους γονείς μας,
Δύσκολα τα ιεράματα, γιατί η φυσική αδυναμία δεν βοηθά τον άνθρωπο. Μα είναι τραγικό να βλέπεις μέσα στο σπίτι δύο σκυλιά ή γάτες και τους ανήμπορους γονείς να τους έχουμε στο ίδρυμα. Δεν λέω και στα γέρικα σκυλάκια να δίνεις στο γη, αλλά σκοτίστηκε ο άνθρωπος και δεν βλέπει ότι η ευχή των γονιών και το ευχαριστώ τους είναι το μεγαλύτερο εφόδιο για την προκοπή τους. Για την αγάπη των ανθρώπων, δεν αγαπάμε με την καρδιά μας, τέκνον μου, στην πραγματικότητα μόνο τον εαυτό μας. Ποιος έκλαψε γονατιστός για το διπλανό παιδάκι μου που αρρώστησε και προσευχήθηκε για την υγεία του? Ποιος δόξασε το Θεό για την επιτυχία του διπλανού του? Αφού δεν αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας, δεν αγαπάμε τον Θεό. Πώς γέροντα θα αγαπήσουμε τον συνάνθρωπό μας? Η καρδιά μας είναι κλειστή από τον εγωισμό μας. Ανοίξτε την με την ταπείνωση και την ελεημοσύνη. Παρακαλέστε το Θεό να σας κάνει να αγαπάτε και η χάρη Του θα σας πλημμυρίσει. Για τη διάκριση, μεγάλη αρετή στον άνθρωπο, ευλογία μεγάλη σε αυτόν που την ζητά από τον Θεό και την καλλιεργεί. Μοιάζει με τον άνθρωπο που ψάχνει σε ένα κουτί με πράγματα που μέσα σε αυτό έχει ένα καρφί. Ο άνθρωπος ψάχνει με προσοχή να μην τρυπηθεί. Έτσι και ο άνθρωπος με διάκριση δεν θέλει να ματώσει, να τρυπήσει κανένα. Για την πρόοδο και την τεχνολογία. Σπουδαίο πράγμα η επιστήμη. Ο ευγενέστερος καρπός της λογικής που χάρισε ο Θεός στον άνθρωπο. Μα οι ανακαλύψεις πρέπει να γίνονται προς ωφέλεια του ανθρώπου, όχι για το κακό του. Αν σου δώσω ένα μαχαίρι μπορεί να κόψεις ψωμί, αλλά μπορεί και να σκοτώσεις. Προσοχή λοιπόν. Για τα σκάνδαλα των μοναχών και των ρασοφόρων γενικά. Καλύτερα να δέσουν μία πέτρα στο λαιμό τους και να πάνε στο μέσο του ωκεανού. Δεν αγαπάνε τον Χριστό, δεν πάνε να τον υπηρετήσουν, αλλά να πάρουν εξουσία και χρήμα. Ζουν για την εξουσία και έχουν γλυκανθεί με τα χρήματα, αλίμονό τους και τρισαλίμονα για τις ψυχές που θα σκανδαλίσουν. Στα παλιά τα χρόνια, παιδιά πλουσίων οικογενειών γίνονται ιερείς και μοναχοί και χάριζαν τα χρήματα και την περιουσία τους στους φτωχούς. Ήταν πλούσιοι και γίνονται ακτίμονες και φτωχοί. Σήμερα οι ιερωμένοι, όχι βέβαια όλοι, μπαίνουν φτωχοί και βγαίνουν πλούσιοι. Ο Θεός να τους φωτίσει. Για τον Αντίχριστο. Θα είναι πρόσωπο παιδάκι μου κακό και δίστροπο, αλλά με εμφάνιστη όμορφη για να ξεγελάσει τον κόσμο. Θα κάνει ψεύτικα θαύματα με τη βοήθεια της επιστημονικής μαγείας και οι άνθρωποι που έχουν χλιαρή πίστη ή δεν πιστεύουν θα βάλουν το μυαλό τους που θα το έχει σκοτήσει αυτός για να μην καταλάβουν. Προσοχή μεγάλη χρειάζεται. Το έλεος του Χριστού τις ημέρες του Αντιχρίστου τέρατος θα ρέει στον δρόμο. Δηλαδή τόσο άμεση θα είναι η αγάπη του και η βοήθειά του. Θα έρθει με πόλεμο, με κακό πολύ ο άνεμος και θα υπάρχει μεγάλη οικονομική δυσκολία. Με το χρήμα θα προσπαθήσει να κάνει δούλους του όλους τους ανθρώπους. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτό το ψεύτη διότι δεν μπορεί να ισχυώσει ο κόσμος από μόνος του. Θα πάθουμε για να μάθουμε τι κακό κάναμε που είμαστε μακριά από τον Χριστό. Για τις αιρέσεις, είναι σαν τις επιδημίες, άλλοτε μικρές, άλλοτε μεγάλες. Χρειάζεται εμβόλιο στην ψυχή μας και αυτό είναι το να μένουμε αμετακίνητοι στο Ευαγγέλιο στις Άγιες Οικουμενικές Συνόδους. Δηλαδή απλά ό,τι λέει το σύμβολο της πίστεώς μας. Μην κάνετε διάλογο μαζί τους διότι σήμερα δεν μελετούν το Ευαγγέλιο οι άνθρωποι και δεν γνωρίζουν πώς να μιλήσουν με αυτούς. Κρατηθείτε μακριά τους. Προσεύχεστε να φωτιστούν από τον Χριστό. Για την προσευχή. Το μόνο που μπορεί να κάνεις χωρίς βοήθεια από άλλον άνθρωπο. Επικοινωνείς απευθείας με τον Θεό. Μεγάλο πράγμα. Το πλάσμα να μιλάει με τον Δημιουργό του. Είναι προσωπική στιγμή απόλυτη δική σου. Όπως όταν μιλούν οι άλλοι την ώρα που τηλεφωνείς και τους λες να σιωπήσουν και να ακούς έτσι και όταν προσεύχεσαι να διώχνεις κάθε εμπόδιο που σε δυσκολεύει να μιλήσεις με τον Θεό. Πρέπει γέροντα να λέμε κάποια συγκεκριμένη προσευχή. Παιδάκι μου,
Μετά το Πάτερ ημών ο Θεός μας θέλει την προσωπική σου κουβέντα. Να του μιλήσεις όπως μιλάς με τον πατέρα σου, καθαρά, χωρίς περιπτές κουβέντες. Και αυτός καταλαβαίνει τα πάντα. Διάλογοι του γέροντα Νικοδήμου